Θα κάνω βαρισίματη δήλωση, θα κάνω για αυτό το ετοιμάζουμε. Λοιπόν, ανακοίνωσης. Ελένη και Κώστας. Ελένη και Κώστας έχουν περάσει το σημερινό τελικό. Τα παιδιά, ένα θερμό χειροκρότημα. Ωραία, κι ανεκιοτέψατε. Κι ανεκιοτέψατε, κάνατε. Το κάνατε την κατάλληλη στιγμή, γιατί η αποτυχία των τριών ζευγαριών σας οδηγεί στο σημερινό τελικό. Και ακολουθεί ο Γιώργος και η Δώρα με 1000 πόντους. Δεν έχετε μπει ακόμα στον σημερινό τελικό, αλλά για εσάς τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα. Τρίτη και τελευταία δοκιμασία δίνει 2000 πόντους. Επομένως, Ιωάννα, Δώρα και Έλενα πρέπει να την πάρουν οπωσδήποτε. Αν Δώρα και Γιώργο κερδίσετε εσείς, θα φτάσετε στους 3000 πόντους. Επομένως, θα έχετε ένα ωραίο πλεονέκτημα στο σημερινό τελικό, αν τα καταφέρετε. Συνήθως έχει να κάνει με τη σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή, θα σας το εξηγήσω όταν φτάσουμε εκεί. Ιωάννα, αν πάρετε εσείς τους 2000 πόντους, φυσικά περάτε στο σημερινό τελικό, χωρίς πλεονέκτημα. Το ίδιο και εσείς, Έλενα. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να κερδίσει πάλι η Ελένη και ο Κώστας. Αν αποφασίσει να παίξει. Αν το κάνει αυτό, φυσικά θα πάρετε το πλεονέκτημα στο τελικό και θα πάρετε μαζί σας και τη Δώρα και τον Γιώργο. Επομένως, για εσάς, παιδιά, τη Δώρα και τον Γιώργο, υπάρχουν δύο τα ενδεχόμενα εισαγωγής στον σημερινό τελικό. Εντάξει, τα εξήγησα σωστά. Εγώ μπερδεύτηκα λίγο. Δεν μ' αρέσουν πολύ οι κανόνες, γι' αυτό τους ξεπετάω, γιατί μου αρέσουν τα παιχνίδια. Εσάς, Ιωάννα, σας αρέσαν τα παιχνίδια που παίξατε? Μας αρέσαν. Το διασκεδάσατε λιγάκι? Ναι. Ανακαλύψατε πράγματα για τον σύντροφό σας, τον Θανάση? Ότι πιστεύει λίγο παραπάνω σε σένα. Ναι, ότι πιστεύει πολύ παραπάνω σε μένα. Ωραίο είναι αυτό. Κάτι μου είπες εκεί πέρα πριν ξεκινήσουμε ότι εξασχολείται και με το χορό. Ναι. Τι χορό κάνετε? Έκανα Λάτιν για 13 χρόνια. Λάτιν, δεν είναι. Εγώ σπουδάζω την Πάτρα, επομένως είμαι πολύ κοντά στο Λάτιν. 30 μέρες πριν το καρναβάλι πήγαινες να πάρεις. Να πάρει σοκολάτα στο περίπτωρο και ήταν ο άλλος που είχε τα ηχεία και λέει «Τέλα πόγκο και τέλα πόγκο, τσόμπι, παμποζόμπα, αγαπημένοι». Ωραία πράγματα. Έτσι. Τα φιλιά μας στην αγαπημένη Πάτρα και στις μαυροδάφνες της εκεί πέρα. Καταπληκτικές, ωραίες παρέες, κανέμελες, συντηρητικές. Ξέρουμε, ξέρετε εσείς, πού σπουδάσατε εσείς? Εγώ σπουδάζω ακόμα. Σπουδάζετε ακόμα. Σπουδάζετε το αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε όμως, έτσι. Σωστά, καλά τα λέω. Όχι ακριβώς. Κοινωνιολογία σπουδάζω. Κοινωνιολογία. Έχει. Εντάξει. Είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Σόφαλτσα. Ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφο τέτοιο είναι, κάνει το πείραμα. Κάνει τα εργαστήριά του, είναι να πούμε. Εκοινωνία. Σα αρέσει αυτό που σπουδάζετε? Ναι, ναι. Θα ήθελες να ασχοληθείς ποτέ με κάτι άλλο εκτός από τη δημοσιογραφία? Πώς προέκυψε ποτέ αυτή η ανάγκη? Θα σου πω. Ήμουν πάρα πολύ μικρή. Όχι, άρχισε πάλι, τότε ήταν πάρα πολύ μικρή. Άντε, πάρα τα πράγματα από την αρχή. Φορούσα πάνες και μετά μεγάλες και μια φορά χτύπησα και ροφίως. Ήμουν εκεί γύρω στα 5-6-7 και έβλεπα ειδήσεις και αγχωνόμουν. Πώς θα θυμάμαι. Ποιος έλεγε ειδήσεις τότε, ο Quick? Νομίζω ήδη και όπως και τώρα. Όχι, ο Αντωνόπουλος. Ο Αντωνόπουλος. Μάλιστα. Και αγχωνόμουν το πώς θα ξέρω και θα τα λέω όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή είχε μπει μέσα μου χωρίς καν να ξεκαθαρίσω. Μπήκε μέσα σου, Quick. Μετά... Παναγία μου. Εξορκισμό, φέρτε κάποιον. Όταν να τη διαβάσει. Γυμνάσιο, είπα αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Γι' αυτό είμαι φτιαγμένη. Μάλιστα. Ήθελες να γίνεις και πρόεδρος 15μελούς και τέτοια, έχεις τέτοιες αξιώσεις? Κάνει αυτά. Θα έχεις κάνει αυτά με επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Εγώ μία φορά είχα ασχοληθεί με το 15μελές, είχα γίνει ταμείας. Ξέρεις τι έκανες. Εγώ ήμουν. Ήταν πάρα πολύ ωραία να είσαι στην ταμεία. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Έλενα μου, έχεις αρχηγικές τάσεις? Στάσεις. Όχι με την κακή έννοια. Κουμανταδόρος. Θες να γίνεις κουμανταδόρης όταν μεγαλώσεις? Παρκαθόρος, τύπου, έλα εδώ, φρύτω εδώ. Τύπου, εγώ θα σου πω πώς θα γίνει. Προς τέτοια κολλήματα. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά μπορεί. Αλλά μπορεί. Μπορεί και να προκύψει. Εσύ, Ιωάννα μου, είσαι κουμανταδόρησα? Όχι. Καθόλου, το έχω δει, Ιωάννα. Προσπαθώ να δω εσύ τι ρόλο παίζει στη ζωή του. Αυτό σε απολύει έτσι. Είναι ανοιχτή και σε προσλαμβάνει όποτε νιώθει αυτό την ανάγκη. Είμαι, όχι. Σε ανεβάζει τα καφά σαν πάνω. Πέφτει κάτω, σαν τσουρέκι και είναι εκεί. Κρύβομαι από πίσω, νομίζει ότι κάνει κουμάντο και τελικά εγώ τα κοινά τα νήματα. Γι' αυτό είμαι και σε ένα. Είσαι ένα. Αυτά τα χτυπάω το χέρι, δεν περνάνε. Του κάνει ποτέ κάτι να ετοιμάσει έτσι με φίλε σου? Όχι, τίποτα πονηρό. Εννοώ να καθοδηγήσει, ρε παιδί μου, τα πράγματα προ μια συγκεκριμένη πλευρά. Τη δικιά σου. Εννοείται έτσι. Τις πιο πολλές φορές αυτό προσπαθώ να κάνω. Θα καταφέρνεις ή σε παίρνει χαμπάρι? Πάνε εκεί 4-5, εκεί τα λένε. Είναι λίγο, ναι, με παίρνει χαμπάρι. Θα αλλά... μας βάλεις να κάνουμε. Δεν ξέρω τίποτα. Απλά κάνω το κουβέντα περί ανέμων και υδάτων. Ελένη μου, εσύ θες να μιλήσεις περί ανέμων και υδάτων? Τι να μιλήσω? Περί ανέμων και υδάτων.
Τι να σου πω δηλαδή. Άλλα σε βουνό, βουνό ήταν, ξέρω. Και τα δύο. Να μιλήσουμε για το αγόρι πίσω, το οποίο είναι θαραλέο, μεν. Το αγόρι πίσω, ναι. Παρ' όλα αυτά, ήξερε πότε να κάνει πίσω για να έχει το κέρδος, το άμεσο κέρδος. Να πω την αλήθεια, του γκρίνιαξα. Του γκρίνιαξες. Ως συνήθως δηλαδή, του έλεγα έπρεπε να με ποντάρεις και εμένα, αλλά δεν είχα δει καλά το βίντεο. Νόμιζα ότι το παιχνίδι δηλαδή είναι διαφορετικό. Απλώς τα καφάσια κάτω και ξαπλώνεις πάνω. Όχι, ότι ο σύντροφος σου τοποθετεί το καφάσι και είσαι εσύ ωραία. Έτσι ρε, λένε και εσύ τι, σε ατσαλάκο, τι τύπου βάλε αυτό να πατήσω εδώ, βάλε αυτό. Καλό θα ήταν. Θα ήταν καλό έτσι για μεταξύ σας. Αλλά έκανε σωστό deal, οπότε. Σωστό το deal, επομένως. Δείχνουμε εμπιστοσύνη. Να δω αν θα δείξει εμπιστοσύνη αυτό σε σένα στην επόμενη δοκιμασία δώρα. Αμάν. Τι θέματα εμπιστοσύνη έχει? Όχι. 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 Κάνει ό,τι θέλει αυτό, κάνει ό,τι θες εσύ. Έτσι. Είτε μια παράλληλη ζωή. Το παιδί μόνο του στη γιαγιά. Πού σε δυσκολεύει αυτό? Κάπου θα σε δυσκολεύει. Ο Γιώργος. Ναι. Ποιο είναι ο πιο απαιτητικό ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξει εσύ στη ζωή του? Κοίταξε, ο Γιώργος είναι πολύ πεισματάρης. Ο Γιώργος είναι πονηρός, αρχικά. Επίσης. Κάνει πάρα πολύ δύσκολα πίσω. Είναι πάρα πολύ εγωιστής. Τι ζώδιο είναι? Δίδυμη. Δεν έχω ιδέα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ, αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσεις το Λάμπρο με ένα τέτοιο επίθετο, ποιο θα ήταν? Αρνητικό. Ναι. Αρνητικό, είπαμε. Θετικά. Βρίσκει τον Γιώργο πεισματάρη. Εγωιστής. Το ξέρει. Απόλυτα. Απόλυτα, είδε. Τώρα θέλει τα δικά του. Δεν μοιράζεται τίποτα. Όχι, δεν είναι αυτό. Ότι εγώ έχω δίκιο. Εγώ ξέρω καλύτερα. Που δεν ξέρει. Αυτό το σύνδρομο. Που δεν ξέρει να πει ότι ήξερε. Ξέρω. Αφού ξέρει, λέει. Ναι, ναι. Ελένη μου, εσύ, αν έπρεπε να τον περιγράψεις με ένα επίθετο, ποιο θα ήταν? Τσαπατσούλης. Είναι χαριτωμένο αυτό. Είναι πιο χαριτωμένο, είναι πιο στρουφάκι αυτό. Του το τραγουδάω καθημερινά. Πώς, υπάρχει τραγούδι για τσαπατσούλη? Τσαπατσούλη, τσαπατσούλη, τι το θέλεις το σαπούνι. Αυτό χορεύουμε σπίτι. Πολύ ωραία. Άργησα, αλλά εκδηλώθηκε, έτσι. Σε διπλώθηκε. Τσαπατσούλη, τσαπατσούλη. Πολύ ωραίο. Εσύ, Ιωάννα μου, με μια κουβέντα, μια λέξη στα ράτη, πώς θα το χαρακτήσω αυτό? Νεύρα. Πώς? Νεύρα, νευρικός, νεύρα. Είσαι ορολογιακή βόμβα. Έχει ένα έτσι ύφος. Κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, μη σας πιλατεύω άλλο. Μάλλον θα σας πιλατέψω κι άλλο λίγο. Θα ήθελα κι άλλο ένα, αγαπημένο μου. Αν ήταν ζωάκι, ο Λάμπρος ζωάκι θα ήταν. Ευχαριστωμένο. Πάντα. Πάντα. Καλά τα πάντα. Θα τρεχόταν έτσι και θα τρέχει μπαμπού. Μπαμπού. Ήταν το πιο όμορφο πάντα του κόσμου με γυαλιά. Αυτά. Ωραία είναι τα πάντα. Εντάξει. Προσπαθώ να δω τι φανερό. Είναι χνούδο. Έχει κάνει από το. Δεν κάνει από το. Όχι. Είναι χνούδωτό. Δηλαδή σου βγάζει μια αίσθηση έτσι. Όχι, απλά λατρεύω τα πάντα, λατρεύω και το Λάμπρο. Λατρεύει τα πάντα, λατρεύει και το Λάμπρο. Με στα πάντα κι εγώ. Κατάλαβα, με στα πάντα κι εσύ. Δώρα μου, εσύ, αν ήταν ζωάκι. Αυτή είναι εύκολη ερώτηση για μένα. Τι? Κεραμιδόγατος. Κεραμιδόγατος. Αυτό είναι και λίγο το, έχει το στοιχείο του αλανιάρι. Ναι, αλλά έχει και αυτό τη ξάπλα και του χαϊδεύει. Όποιο βρεθεί και με χαϊδεύσει. Αυτό είναι του καλοκαιριού. Ναι, έτσι. Και όποιο βρεθεί και με χαϊδεύσει το δέχεται. Είναι παιδιά, αυτή δεν ξέρει 10 χρόνια. Το δέχεται. Κράτα τι κουβέντε. Είναι κρατήσει. Δεν με ξέρει καν. Να νοστιμήσετε έτσι λίγο την προσωπική σου ζωή. Όποιο να το χαϊδεύσει το δέχεται. Αν το χάιδε δηλαδή ο Θανάσης, θα το δεχόσουν. Θα το δεχόταν αυτός. Όχι. Ελένη μου, εσύ. Και εγώ κάπου θα συμφωνήσω με την Έλενα. Πάντα κι εσύ. Έτσι, στο αρκούδι, στο... Στο αρκούδι. Τρώει πολύ, αράζει στον καναπέ. Αυτό. Είναι και γάτος. Είναι και γάτος. Είναι και γάτος. Είναι και γάτος. Είναι και σκύλος, γιατί του αρέσει το παιχνίδι. Δηλαδή, θα το βάλω σε όλο το ζωικό βασίλειο. Ναι, είμαι αρκουδόσκυλος. Ταυτίζουμε πολλά ζώα. Εσύ, Ιωάννα μου. Εμένα το ξέρει. Ξέρει, τι ξέρει. Είναι Winnie μου. Πάλι αρκούδο. Winnie. Που γκρέμισε στο προφίλ του Νταλικέρη Σπυρού. Είσαι και ο Winnie. Ένα Winnie. Είναι τον ισοπαίδωσε. Περιμένουμε την εκπομπή να μα πει μια τάκα για μα. Τώρα του. Αν μιλήσει και εκείνο, θα καταλάβετε. Εγώ. Άμα μιλήσει. Μιλάει με μέλη στο στόμα. Άμα μαζί. Κοίταξε ένα σημάδι από το Θεό. Μόλι βαφτίστηκε, Γουίνι. Αυτό ήταν. Κορίτσια, κάποια είχε πει πριν, κάτι λέγαμε για γάμου και τα λοιπά, ότι εγώ είμαι ανοιχτή. Ποιο το πεσί, το πεσέρε. Αν εσύ πρωτάει. Το είπα, ναι. Το είπε, ότι αν. Κάποια στιγμή τώρα σύντομα, αύριο μεθαύριο με το τραβήξει και πολύ, θελήσει να κάνει κάποια κλίση. Εμεί, κύριε μου, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσει. Αυτή λοιπόν είναι η πιο ενδιαφέρουσα δοκιμασία, γιατί πρόκειται να κάνετε πρόταση, αγόρια.
Μπορείς να πιστεύω ότι είστε έτοιμες να περάσουμε στην τρίτη και τελευταία δοκιμασία το εισιτηριάκι του σημερινού τελικού. Ναι. Ηλία, ρίχτω! Ω! Ή! Ε! Ου! Τι είναι αυτό? Καλάκια, ωραίο βρακάκι. Ωραίο βρακάκι, κόκκινο, εντυπωσιακό να μου. Επιθετικό. Α, έχει και στάμπες. Έχει και στάμπες στον ποπό. Είναι του Μίκη. Είναι του Μίκη, ναι, είναι του Μίκη. Μπράβο, μπράβο. Παλιάκια. Για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπλε. Εγώ μου φοράω το κοκκίνο. Ταιριάζει, ταιριάζει και το αυτό. Ναι, σωστά, κάτσε. Τώρα, κρατά, κρατά. Βρακάκια. Οι δοκιμασίες μας είναι βρακάκια. Θα πρέπει να πάτε μέχρι την πιο κοντινή λαϊκή για να αγοράσετε δύο δωδεκάτες. Ω, δεν είναι αυτή η δοκιμασία, πλάκα σας κάνω. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι η δοκιμασία, όχι. Ιωάννα μου. Όχι, δεν μπορεί η Έλενα, όχι, σίγουρα. Όχι, ούτε εσύ δεν μπορείς, εσύ μπορείς. Νομίζω να παίρνουμε ένα μπαλάκι και να βάζουμε στο μπαλάκι. Ναι, πώς θα το παίρνουμε πώς το μπαλάκι. Είναι καθαρά, είναι αθλητική δοκιμασία καταρχάς. Να κάνεις καταλαβαίνετε, γύρω, ξέρω, έχει μια μορφή box. Σαν να είμαστε σε ring, εγώ και ο Ηλίας. Δύο αντικείμενα. Μπίπι. Είναι συνεργασίας. Είναι συνεργασίας, μπράβο. Cooperation. Είμαστε και δύο, έτσι ντυμένοι. Ναι. Βάλω και λίγο πάνω. Τώρα σίγουρα Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τώρα θυμίζει λίγο ο Λαμπρούκο. Λοιπόν, να το πάρει το ποτάμι, γιατί σας βλέπω ότι ναι, ναι. Δεν μπορείτε να το δείτε. Όντως είναι μια μεταφορά μπαλακίων. Okay. Πολλά μπαλάκια, εκεί ανάμεσα στο σκηνάκι. Εσείς θα πρέπει, όχι εσείς, ο σύντροφος θα πρέπει να μεταφέρει αυτά τα μπαλάκια με τη δική σας βοήθεια στο κουτί. Το οποίο θα βρίσκεται σε απόσταση 4 μέτρων. Προσοχή, αυτό δεν ξέρω αν είναι 4 μέτρα, κάτσε να το μετρήσω περίπου. Είναι 1, 2, 3 μέτρα είναι αυτό. Εμείς θα είμαστε στα 4. Πώς θα τα μεταφέρει όμως ο σύντροφος και πώς θα βοηθήσετε εσείς? Εσείς θα είστε εδώ, στο κουτάκι. Ηλία, κάνε τη σύντροφο μια φορά και εσύ. Πάντα εγώ κάνω. Να έχουμε, ναι, πάντα εσύ να κάνεις τη σύντροφο, εντάξει. Θα κάνω κι εγώ. Πάντα μου κάνω τη σύντροφο. Ο Τσακωμός του Φαγαριού. Αυτή τη φορά θα παίξουμε, δεν είναι κάτι που θα σε ενοχλήσει. Δεχτώ για αυτή τη φορά. Εγώ θα κάνω το σύντροφο. Έτσι είναι, λες και είναι μια συνέλευση στον Περισσό. Συντρόφισσα και ο σύντροφος. Ο σύντροφος λοιπόν θα είναι δίπλα σας. Και με το ένα φασισμά το δικό μου και τη δική σας παρότρινση θα πρέπει να τρέξει να φέρει τα μπολάκια, τα μπαλάκια. Και με το ένα φασισμά το δικό μου θα πρέπει ο σύντροφος να τρέξει να φέρει τα μπαλάκια σε αυτό το κουτί. Όχι με τα χέρια. Με το αλλά στόπ. Με τον ποπό. Αλήθεια. Αλήθεια σας το λέω. Είναι τέλειο. Δηλαδή, είδες, μη σ' άρεσε. Μα εγώ δεν ξέρω αν θα σας αρέσει αυτή η δοκιμάσια. Τρέχει λοιπόν ο σύντροφος. Θα το κάνω δυο φορές για να έχετε στο μυαλό σας πάνω κάτω. Τον αριθμό των μπαλακίων. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ψάχνουμε μέσα σε 2 λεπτά. 2 λεπτά ο χρόνος, εγώ δεν θα κάνω 2 λεπτά εδώ πέρα, θα κάνω λιγότερο. All eyes on me και σε 3, 2, 1, φεύγω, τρέχω. Πάμε. Προσγειώνομαι. Σηκώνομαι. Και το καταφέρνω. Ναι! Μπράβο, Αλία! Πιο γρήγορα, τράβα, εσύ τράβα. Εγώ τι να κάνω. Καλά, παίζεις, Λίγο. Δεν ξεκολλάει. Πιο γρήγορα. Για να σας βοηθήσω, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 μπαλάκια έκανα, αλλά λαχάνιασα. Λαχάνιασα. Θέλεις να μας πεις κάτι με το λαχάνιασμα, δεις. Κουράστηκα μέσα σε αυτό το χρόνο να το κάνω, επομένως βάλτε και αυτό στο μυαλό σας. Σκεφτείτε ότι μπορεί να μην ξεκολλάνε. Ίσως τα δικά σας χέρια δεν είναι τόσο δυνατά όσο του Ηλία για να τα ξεκολλά, γιατί θέλει μια σχετική δύναμη. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, Ιωάννα μου, μπορείς να φανταστείς ο Winnie πόσο γρήγορος θα είναι. Πρέπει να υπολογίσετε τα πάντα, παιδιά. Είναι ένα καθαρά φυσικό πρόβλημα. Σας κάνω την ερώτηση ξεκάθαρη, αν δεν έχετε στο μυαλό σας. Μέσα σε 2 λεπτά, ο σύντροφός σας με τη βοήθεια του ποπού του, των οπισθίων του. Και τη δικιά σας βοήθεια στο ξεσκάλωμα των μπαλακίων από το Velcro, το οποίο είναι πίσω τοποθετημένο. Έχεις κατά νυχάκια, ίσως να σου βάλουμε γαντάκια. Μην αγχώνεσαι, θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Πόσα μπαλάκια μπορεί να μεταφέρει
στον κάδο αυτόν, ο οποίος θα βρίσκεται 4 μέτρα μακριά από τα μπαλάκια. 4 μέτρα η απόσταση. Επομένως, υπολογίζεις 4 μέτρα. 9,87 είναι το παγκόσμιο στα 100. Υπολογίζεις επιφάνεια οπισθίων. Έτσι. Πάση επί ύψος. Μη μου την μπερδεύεις, ρε. Μη την μπερδεύει, πάει, θα τη σκάψει. Θα τη σκάψει, τη σκοπέ. Μη την μπερδεύεις, Γιώργο. Φυσικά επίπεδο. Την, γιατί, την τριβή. Την τριβή, αυτό τριβή. Πήγα να πω, την τριβή του ποτώματος. Τριβή έχει μια υποτείνουσα από πώς από κάτω, κάνει μια κούρμπα, εφόσον είναι γυμνασμένος με σκουότ. Αν δεν είναι, πρέπει να υπολογίσεις την κάθετη επιφάνεια. Γιώργο, ήταν η μία βάζω όλα τα ενδεχόμενα, εγώ βοηθάω αυτή τη στιγμή. Είναι εισιτήριο για το τελικό. Winnie, πόσο γρήγορος είναι. Γρήγορος είναι, αλλά... Επιφάνεια. Έχει και επιφάνεια. Έχει και επιφάνεια. Εσύ, δυνατό χέρι έχεις να τραβάς. Αυτό, εμένα, το χέρι μου δεν εμπιστεύομαι. Δεν τραβάει καλά. Κάνε ένα λογικό ποντάρισμα. Εγώ μέσα σε πόσα δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πώς έτσι. Σε δύο λεπτά μόλις. Έκανα 32 μπλέκια. Ωραία, θα πω 25. 25 θα πει η Ιωάννα, συντηρητικά ξεκινάει. Ελένη μου. 30. 30 μπαίνει, Ελένη, λοιπόν, στην διαδικασία. Γιατί μέχρι στιγμής ήξερα ότι έχεις τραγίσει εισιτηριάκι και μπορεί και να μην παίξεις. Μπαίνεις επιθετικά. Δώρα μου, το ότι μπαίνει επιθετικά, Ελένη, αυτό δίνει ένα πλάσ σε εσάς. Γιατί σε περίπτωση που κερδίσουν τα παιδιά, θα σας πάρουν μαζί τους στο τελικό. Τέλεια. Για πες μου. 40. 40 η Δώρα ανεβαίνει, Έλενα. Θα πάει ο Λάμπρος από κίνηση. Εξαιρετικά ευλίγιστος. Ναι. Έλουρος. Εκτός από αυτή την κίνηση θα πρέπει να κάνει και αυτό. Εξαιρετικός και στο πέταγμα. Απλά θα πάω 42. 42 η Έλενα. Το 42 είναι κάποιος σημαδιακός αριθμός για σένα. Κανένας. Κανένας. Ιωάννα. 45. 45 η Ιωάννα. Ελένη. 48. 48 η Ελένη. 50. 50 η Δώρα. Όταν πάει και έρχεται δεν έχει βρει ακόμη προορισμό. Μιλάτε ελεύθερα ακόμη, δεν υπάρχει. 55 η Ιωάννα. Είναι μέχρι στιγμής. Την Έλενα εκτός, την πουλάδα. Ναι. Παιδιά, όποια θέλει, μιλάει. Διακόπτει και 58. Μιλάει. 58 η Ελένη. Διεκδικεί αυτούς 2.000 πόντους. Και το πλεονέκτημα στο σημερινό τελικό. 60. 60 η Έλενα. Yeah. Να λοιπόν. Το πάνε πολύ λαου-λαου. Μα πάρα, μα θα ξημερώσουμε. 65 η Ιωάννα, δεν αφήνω να πάρει αυτή την πρόταση. Είναι τόσο τα μπαλάκια. Είναι πολλά τα μπαλάκια, έχουμε πολλά μπαλάκια εμείς εδώ. Χαμός γίνεται. 65 η Ιωάννα. 68. 68 η Δώρα, που προφανώς αυτός ο αριθμός κάτι συμβολίζει για αυτήν. Η ηλικία που θέλει να φτάσει με το σύζυγό της. 68. Κινεί τα 68. Παναγία μου. Το σίγουρο, ρε παιδί μου, λέω, και μετά εντάξει. 70. 70 η Ελένη. Μάλιστα. Σε λίγο θα αρχίσω να μετράω αντίστροφα. 72. 72 η Έλενα. 80 η Ιωάννα. 81. 81 η Έλενα. 82. 82 η Ιωάννα. Πάμε, πάμε. Ελένη. Βάλε, βάλε, βάλε. 85! 85 η Έλενα και κουπανάει και την κότα. 87 η Ιωάννα. Σε 3. 90! 92! 92 είπε η Ιωάννα. 90 η Έλενα. 94! 94 η Έλενα. 95! 95 η Ιωάννα. Σε 3. Προσοχή, προσοχή στα στοιχήματά σας. Πρέπει να είναι εφικτά. 81. 81! Πολύ πιο κάτω από το 95, αλλά το πες με έναν τρόπο. Ουσιαστικά έχεις πετάξει λοιπόν την Ελένη εκτός διαδικασίας. 85 η Ελένη! Σε 3. 97! 97 η Ελένα, σε 3. 100! 100 μπαλάκια έχουμε! 100 η Δώρα! Σε 3. 2. 96! 96 η Ελένη! 101! 101 σκυλάκια δαλματίας η Ιωάννα! 105! Μπαλάκια δαλματίας! Σε 3, 2, 102! 102 σκυλάκια! Βάλε μωρέ 5! Αυτή η σκυλάπια τι έκανε! Σε 3, 2, 1, τέλος χρόνου! Παναγία μου! 96 ο Κώστας και η Ελένη που ήδη έχουν περάσει το τελικό. Παίρνουνε το κίτρινο πουλί και πηγαίνουν στο κόκκινο αυτοκινητάκι. Με το κίτρινο μου, πόρεμα!
Χαμός, ταιριάζει απόλυτα με το φόρεμά σου. Επομένως, μπαίνει να δούμε αν θα δούμε τόσα μπαλάκια κολλημένα στα οπίστια να μεταφέρονται με καταπληκτικό και χαριτωμένο τρόπο. Πάμε στην τρίτη και τελευταία δοκιμασία για το στήριο του τελικού. Είναι έτοιμο το πρώτο ζευγάρι. GTLD, BBB, GZR Back. Ήδη έχουν 1000 πόντους. Θέλουν να κερδίσουν αυτή τη δοκιμασία για να περάσουν με το σπαθί τους και όχι από σπόντα, γιατί μπορεί να συμβεί και το από σπόντα. Ποτέ δεν ξέρεις. Όσο είναι τα παιδιά εκεί πάνω στο κόκκινο αυτοκινητάκι, αυτό σημαίνει ότι έχετε και δεύτερη ευκαιρία να περάσετε το σημερινό τελικό. 100 μπαλάκια. Αυτό είναι το ποντάρισμα που έχει κάνει δώρα. Γιώργο, πώς σου φαίνεται? Ολόγησε σωστά? Τι λες, έχεις μια αμφιβολία? Αυτή η αμφιβολία μπορεί να σου κοστίσει σε ορμή. Η ψυχολογική ανάταση οδηγεί τον άνθρωπο να κάνει. Τα μπαλάκια. Μάλιστα. 100 μπαλάκια. Έχουμε πάρα πολλά μπαλάκια. Έτσι, σαν παραγωγή, έχουμε πάρα πολλά μπαλάκια. Φέρνουμε μπαλάκια καθημερινά. Έτσι, ανακαλύπτουμε και άλλα μπαλάκια που είχαμε χάσει. Ερετικό. Ψάχνουμε και βρίσκουμε μπαλάκια. Γενικά, αυτή είναι η δουλειά μας. Όσο καιρό δεν γράφουμε επεισόδια. Γιώργο, με το δικό μου σύνδημα έχει 2 λεπτά για να συγκεντρώσει 100 μπαλάκια με τη βοήθεια τη δώρα. Okay. Δώρα, ξεσκαλώνει. Γιώργο, τρέχει. Μετρήσω λίγο επιφάνεια. Κάνω κάποιες δικές μου μετρήσεις. Μάλιστα. 42. Έτοιμος λοιπόν ο Γιώργος σε 3, 2, 1. Πάμε! Οπ! Πρώτη συγκέντρωση. Κρατήστε εκεί και το καλάθι να μην σας φέγει. Μπράβο δώρα, μπράβο δώρα. Αυτό είναι. Ειδοποίησέ τον πότε έχει τελειώσει για να φύγει. Φύγε. Μπράβο. Είναι μια καλή συνεργασία, ένα καλό πέσιμο, μια καλή συγκέντρωση. Τράβα, τράβα. Στενοχωρημένος ο Κώστας, γιατί δεν παίζεις αυτή τη δοκιμασία, το βλέπω στα μάτια σου. Πες μου, φεύγω. Φύγε. Έφυγες 90 δεύτερα, 1,5 λεπτό. Έλα, 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 έλα. Κράτα μου. Τράβα, τράβα. Έτσι, έχεις πάρει και το ύφος. Είναι λίγο. Πες μου. Φεύγω! Φύγε! Έφυγες! Γρήγορα, τώρα ειδοποίησέ τον, μη χάνετε δευτερόλεπτα! Κάθε δευτερόλεπτο είναι ευκαιρία να μαζεύεις μπαλάκια! 60 δεύτερα! Φύγε! Φύγε! Είναι λες και έχει πάει στην Τρίπολη, έχει παρουσιαστεί πρώτη μέρα! Μετά από κοτόπουλο και ρύζι! Το τελευταίο να τον λες. Γρήγορα, γρήγορα. 35 δευτερόλεπτα. Καλός ο Γιώργος, υπερπροσπάθεια. Πάμε να τον ανεβάσουμε λίγο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, μωρέ. 20 δεύτερα. Ίσως προλάβεις να φέρεις κάποια μπαλάκια πίσω ακόμη. Φύγε. 15 δευτερόλεπτα. Γρήγορα, γρήγορα, Γιώργος, γρήγορα επιστροφή. Σε αυτά να κάνουν τη διαφορά, 10 δευτερόλεπτα, 9, βγάλε δώρα γρήγορα, βγάλε, βγάλε, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου, μπράβο παιδιά, μπράβο, 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 μπράβο. Πολύ ζυγισμένη προσπάθεια με βάση το χρόνο, δεν είναι και εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Μου θύμισες ωραίες στιγμές όταν είχα παρουσιαστεί στην Τρίπολη. Μπορείς να καθίσεις, δεν ξέρω να τα πω αυτά, αλλά θα πω την ιστορία και έπρεπε. Οι τουαλέτες εκεί δεν κλείναν οι πόρτες καλά. Επομένως, χρησιμοποιούσαμε την τακτική του σέρφερ. Όχι του σέρφερ, αυτού που κάνει θαλάσσιο σκι. Δηλαδή, έβγαζε τη ζώνη σου, την περνούσε από το χερούλι της πόρτας, κρατούσε. Ήταν η τακτική θαλάσσιο σκι, η οποία την εφαρμόσαμε όλοι εμείς οι αεροπόροι. Θα πρέπει να μετρήσουμε τα μπαλάκια, παιδιά. Κάνατε καλή προσπάθεια. Δεν θεωρώ ότι χάσατε χρόνο κάπου. Ήταν πολύ γρήγορος ο Γιώργος, πολύ δυνατά χέρια η δώρα. Μπράβο. 7. Και πάμε να κάνουμε την καταμέτρηση. 2, 4, 6, 8, 10. Κράτασε τις δεκάδες. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Πόσα έχουμε μέχρι τώρα? 40. 2, 4, 6, 8, 10, 50. 2, 4, 6, 8, 10, 60. 2, 4, 6, 8, 10, 70. 2, 4, 6, 8, 10, 80.
2, 4, 6, 8, 10, 90. Παιδιά, τα καταφέρατε. Τα καταφέρατε. 2, 4, 6, 8, 10, 100 μπαλάκια. Και αρκετά μπαλάκια ακόμη. Δεν τα μετράω τα υπόλοιπα γιατί είναι πολύ κοντά τα ποταρίσματα. Ναι, ναι. Για εσάς και τα άλλα ζευγάρια. Επομένως, μόλις δείξατε στους υπόλοιπους ότι μπορούν γίνεται και αυτοί να τα καταφέρουν, εφόσον βέβαια κάνουν την τέλεια συνεργασία που είχατε εσείς. Ναι. Αυτό θα το δούμε αμέσως τώρα με το δεύτερο ζευγάρι. Για πάμε. Αγάπη του, έχει δίκιο ο άνθρωπος να πει. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Να μου έρχεται η Ιωάννα εδώ πέρα με τέτοιο νύχι να παίξει. Κοίτα, δείξε εκεί την κάμερα σου, δείξε την κάμερα σου. Κοίτα, νυχάκι, και σπασμένο το ένα νύχι από ατύχημα. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να σου βάλουμε γαντάκια, έτσι, το άλλο χεράκι. Γιατί με αυτό το νύχι, όχι μπαλάκι δεν θα ξυλώσει. Τίποτα. Έτσι μπορώ, λέω. Σωσάκι, λες και πηγαίνει στην εκπομπή τη Κολυδά, δηλαδή. Έλα. Σωσάκι μου κάνει, ναι. Σωσάκι σου κάνει. Ναι, ναι. Παιδιά, το ίδιο ισχύει για εσά. 2 λεπτά, 101 μπαλάκια θα πρέπει να μαζέψετε. Ένα μπαλάκι παραπάνω από τα παιδιά που ήδη χαϊδεύουν το εισιτηριάκι για το σημερινό τελικό και μάλιστα με πλεονέκτημα αν τα καταφέρετε γιατί θα έχετε 3.000 πόντους. Λοιπόν, Θανάση, κατανοητή διαδικασία, την είδες πως την έκανε ο Γιώργος. Οκ. Θα κάνω και μια μέτρηση έτσι. Μην το φωνάξεις όμως αυτό. Έτσι κανένα τζόκερ. Είσαι πολύ δυνατός. Λοιπόν, παιδιά, έτοιμοι σε 3, 2, 1, πάμε Θανάση. Όπα, Θανάση. Πάμε. Θανάση, κρατήσω από εκεί, μπράβο. Έλα, Ιωάννα. Ωραία. Έλα, έλα. Είναι ζώρικο, είναι ζώρικο. Κρατήσεις, κρατήσεις. Κράτα, Θανάση. Κράτα, Θανάση, πάμε για απογείωση. Το πέταξε έξω πάλι. Φύγε. Φύγε, φύγε, Θανάση. Θα ξύλωσε όλα, Θανάση. Κρατήσου, Θανάση, κρατήσου από το κουτί. Έλα, Ιωάννα, έλα, Ιωάννα. Δεν ξέρω να πιάνω τα νύχια μου. Δεν πιάνω τα νύχια σου, μα. Καταστροφή, καταστροφή. Περίμενε, περίμενε. Όχι, Θανάση, φινώσα δύο μπαλάκια. Κάπου. Φύγε, 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 Θανάση. Μην ψάχνεσαι, Θανάση. Μισθάω, ρε. 60 δευτερόλεπτα. Μέσα του χρόνου ακριβώς 2 λεπτά ο συνολικός χρόνος, 4 μέτρα περίπου η απόσταση. Ο Θανάσης έχει μετακινήσει αρκετά τα μπαλάκια. Ιωάννα μου, δυσκολεύεσαι στο ξύλωμα. Βόηθα λίγο και εσύ, Θανάση, κάνε μια υπερέκταση, ένα κάτι, ένα μια τσακπινιά. Κάνε τα πράγματα λίγο πιο εύκολα, έχει δρώσει η κοπέλα. Πάμε. Έφυγε, Θανάση. 30 δευτερόλεπτα περίπου. Για να δούμε λογικά, ο Θανάσης θα έχει ένα άλλη μία επιστροφή να ολοκληρώσει. Δύσκολα, δύσκολα. Δυσκολεύεται και η Ιωάννα με το ξύλωμα 15 δεύτερα. Η Ιωάννα προσπάθησε αυτά που ξυλώνεις τουλάχιστον να μπουν μέσα. Δεν θα προλάβει να ξαναπάς, Θανάση. 5, 4, 3, 2, 1. Μπράβο, Θανάση! Μπράβο, Ιωάννα μου. Δεν σε βοήθησαν τα γαντάκια, έτσι όσο περίμενα. Δυστυχώς, θέλει αρκετή δύναμη για το ξύλωμα, να το ξέρετε και εσείς που το παρακολουθείτε. Πάμε να μετρήσουμε τα μπαλάκια, να δούμε τι έχει γίνει. Πώς το βλέπετε, πιστεύετε το πετύχαμε? Δύσκολα. Δύσκολα. Γιώργο, ο Γιώργος παρακολουθεί με ένα σαρδόνιο χαμόγελο. Το αντίστοιχο του Μακβεθ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30, είδες δύο δεν το πάρει. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64 μπαλάκια για τα παιδιά. Πολύ καλή προσπάθεια, παρόλα αυτά δεν πιάσαμε. Δεν πιάσαμε τον χρόνο που θέλαμε. Δεν πιάσαμε τον αριθμό, μάλλον που θέλαμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν συνεχίσετε μέχρι στιγμής, παιδιά. Κρατάτε το εισιτήριό σας. Αρκεί να δούμε τι θα κάνει ο Λάμπρος. Έρχεται ο Λάμπρος και είναι και φάτος. Για πάμε. Τρίτο και τελευταίο ζευγάρι. Προσπαθεί να εκφρονήσει Μπίμπι και Τζίτζι.
Ένα εισιτήριο έχει μείνει, παιδιά, και πλέον εσείς είστε οι μόνοι διεκδικητές. Έλενα και Λάμπρος. Λάμπρος θα πρέπει να συγκεντρώσει 102 σκυλάκια, μπαλάκια δερματίας. Είναι έτσι, το εισιτήριο του ποπού. Το εισιτήριο του ποπού. Είσαι εντυπωμένος, σαν επιθετικός της Arsenal. Και έτσι, δύο όμως, ρε παιδί. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ και ο Ντένις Μπέρκαμ. Είμαστε όνειρο, είμαστε. Τραγικό. Κάντε μας μια φωτογραφία. Πολύ ωραία. Ο μπαμπάς του και η ξαδέφη του. Κάτσα κάνω και μια μέτρηση έτσι ενδιαφέρον. Το small είναι. Είσαι το small. Είσαι το small, η επιφάνεια είναι ίδια ούτως ή άλλως για όλους τους παίκτες. Έλενά μου, δυνατά χέρια, 2 λεπτά ο χρόνος σας. Λάμπρο, ο χρόνος μετράει από 3, 2, 1, έφυγες! Σίκο, έλα! Πολύ ωραία. Έλα! Για να δούμε τα δυνατά χέρια της Έλενας. Μας τα διαφήμιζε πριν. Ζημένη στα γυμναστήρια για χρόνια. Έψαχνε τον αληθινό έρωτα και τον βρήκε το πρόσωπο. Τρέχα! Του Λάμπρο, ο οποίος... Ω! Φύγε, 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 έλα, έλα! Αυτά μην τα χάσουμε. Δεν τα χάνουμε. Δεν τα χάνουμε. Έσπασα τον ήχη μου για σένα. Δεν πειράζει, άστομα. Χάσουμε τα κατώνα, δύο μπαλάκια. Αυτός τούρλωσε το ποπότι για σένα. Έλα, φύγε, 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 φύγε. Ας τα φτιάξουμε τα νύχια. Τρέχα! Υποπίδες φτιάχνονται. Τούρλωνε. Μη σου πέφτουν απ' έξω. Αυτά τα δύο έχουν πέσει απ' έξω, τα σπρώχνω. Μετά από την κατασκευή, η οποία διαλύθηκε. 60 δευτερόλεπτα, Λάμπρο. Λάμπρο, εσύ είσαι. Τι κάνουμε στα γεράματα. Γιατί δεν σε βλέπω από μπροστά. Σου ρίχνω νύχια. Πέσανε. 50 δευτερόλεπτα. Έλα, άλλες δύο βόλτες. Άλλο ένα απ' έξω, δύο απ' έξω. Εντάξει. Έλα, 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 έλα. Τράβα, 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 τράβα. Προσοχή, μη κάνουμε μπαλάκια. Μέσα πετατά. 30 δευτερόλεπτα. Φύγε, 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 φύγε. Έλα, 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 έλα. Άλλες δύο βόλτες, έλα, 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 έλα. Ότι να γνώρισα τον ποπό του Λάμπρου θα ήταν τόσο καλά σήμερα, δεν το περίμενα. Έλα, 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 έλα. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, τέλος χρόνου. Ωπα, ωπα, ακίνητη, ακίνητη, ακίνητη. Ακίνητη να πάρουμε και τα από κάτω. Λοιπόν, με τα κοινό, Βάλτας ή Έλενα. Θα είναι αυτά που χάθηκαν. Πόνεσο. Ότι θα γνώριζα να θα είχα τόσο στενή επαφή με τον ποπό σου σήμερα. Το θέλω να δεις αυτό. Ποιος να δω. Αμά. Φρύλε. Εντάξει. Όχι μόνο έσπασε τα νύχια, τα μάτωσε κιόλας. Τα μάτωσα. Έτσι, υπερπροσπάθεια. Θα το ζευγάρι θέλω όχι ρωτήμα, καταπληκτική προσπάθεια. Πάμε λοιπόν να δούμε την καταμέτρηση. Αν τα παιδιά έχουν κάνει 102. Περνάνε στο σημερινό τελικό, τρομερή προσπάθεια. 2, 4, 6, 8, 10. 1. 2, 4, 6, 8, 2. 10. 2, 4, 6, 8, 10. 3. 2, 4, 6, 8, 10. 4. 2, 4, 6, 8, 50. Ναι. 2, 54, 56, 58, 60. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. Παιδιά, τα έχετε καταφέρει. 2, 4, 6, 8, 100, 102 και άλλα τόσα μπαλάκια. Τα παιδιά περνάνε στο σημερινό τελικό. Δυστυχώς, Μπίμπι και Τζίτζι. Δεν περνάτε, ο Κώστας, η Ελένη, η Έλενα και ο Λάμπρος σε λίγο εδώ στο σημερινό τελικό. Μπράβο! Thank you. Εδώ είμαστε για τον σημερινό τελικό. Ελένη, Κώστας, Λάμπρος και Έλενα, αποθεώνει το κοινό. Ζούμε στιγμές του Eurobasket το 87. Δεν έχει ξαναγίνει. Αγέννητη ήταν 10 χρόνια. Αγέννητη. Λάμπρο, να κάνω αυτό με την κοιλιά. Όχι τώρα, μετά κερδίσουμε πρώτα. Όχι, όχι ακόμα. Καλά πρώτα. Λοιπόν, παιδιά, η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι διαγωνισμός καρφωμάτων. Έχεις εδώ και αν δεν... Τσαδά!
Πάμε λίγο. Αυτό, όσο πιο εντυπωσιακά είναι τα καρφώματα, τόσο πιο... Λοιπόν, δεν είναι αυτός ο διαγωνισμός. Διαγωνισμός είναι διαγωνισμός βολών. Θα κάνετε διαδοχικά και να αλλάξει βολές, ξεκινώντας από τα κορίτσια, επειδή έχουμε ισοβαθμία. Αλλά η μπλε ομάδα, επειδή κέρδισε την τελευταία δοκιμασία, έχει δικαίωμα να ξεκινήσει πρώτη ή να παραχωρήσει τη σειρά της στην κόκκινη ομάδα. Επομένως, έχουμε ή η Έλενα να ξεκινάει πρώτη ή η Ελένη. Η μπλε ομάδα, ποιος θα ξεκινήσει. Εντάξει, πρώτη. Ωραίο είναι ο αλτρουισμός, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς. Θα ξεκινήσετε εσείς, πιστεύοντας πάρα πολύ στο εύστοχο των βολών σας, στα μεγάλα ποσοστά που είχατε στις βολές στον τελευταίο αγώνα. Επομένως, η σειρά είναι η εξής. Έλενα, Ελένη, Λάμπρος, Κώστας και ούτω καθεξής. Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στους 10 πόντους θα είναι η νικήτρια. Δεν υπάρχουν θολοί κανόνες, δεν υπάρχουν μικρά γράμματα, αντρίκιο και γυναικίκιο, μπασκετίκιο. Οκ, κατανοητό, έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν με την Έλενα. Έλενα, παίρνεις θέση εκεί πίσω από το ξυλάκι, σε όποια θέση θες εσύ. Και πάμε για την πρώτη βολή. Έλα πάμε, έλα πάμε, έλα πάμε. Έτοιμη λοιπόν η Έλενα για την πρώτη βολή, παιδικό μου σύνθημα. Πάμε, Έλενα, από τελειώσεις. Έτοιμη. Σειρά της Ελένης. Έλενα, δεν χρειάζεται να τρέχεις να πάρεις την μπάλα. Έχουμε κι άλλες μπάλες. Και Ελένη, δεν περίμενε το δικό μου σφύριγμα. Έκανε την βολή της. Λάμπρο, σειρά σου. Πρώτες αναγνωριστικές βολές. Αν δεν θέλω να πας και πιο πίσω. Ναι, εντάξει, ναι. 0-0 ακόμη το σκορ. Πασχετικός Κώστας. Πραγματικά ψαρωτικός. Νόμιζα ότι θα γράψει τη βολή. Σπάρε καλό σημαίνω στο πάρε το σκορ. Πάρε φόρβορτ του Ηρακλή. Άστοχη στη βολή. Μέχρι να δούμε αν θα στοιχήσει την ομάδα της αυτή η χαμένη βολή. Σειρά της Ελένης. Δεν το βλέπω. Όλοι είμαστε. Δεν το βράδυ θα κάνουμε. Ελένη, Μοτάρι, καλή βολή με ταμπλό. Όλα αυτά, άστοχη. Σε έβαλα Λάμπρο Κωνσταντάρα. Σε έβαλα. Μια μεταγραφή. Εύστοχος, 1-0 η μπλε ομάδα. 1-0 η μπλε ομάδα. Σειρά για την κόκκινη ομάδα. Παρακαλώ, πάρτε το χρόνο σας, πάρτε τις ανάσες σας. Έτοιμος ο Κώστας Παταβούκας. Άστοχος, άστοχος. Όχι, δυστυχώς. Κρεμάει την, την εμπιστοσύνη. Λίγο δεν είναι παραπάνω. Πιο μπροστά πήγαινε. Έτοιμη λοιπόν η Έλενα, 1-0 η μπλε ομάδα. Παρακαλώ, πάμε. Καλή βολή με ταμπλό. Να τη φτύνει πραγματικά, τη φτύνει την μπάλα. Έξω σειρά για την Ελένη. Περιμενική της μπάλα. Πάμε, τόκι, τόκι. Ελένη, πάμε. Τάρι, καλή βολή, δίνει καλή καμπύλη. Παρ' όλα αυτά δεν βρίσκει στόχο, σειρά για τον Λάμπρο. Έλα, έλα, έλα. Δεν θέλει να πει. Λάμπρος, ο power forward. Δεν θέλει να πει. Συμπενετούν Τρεβίζο. Βρίσκει τον τρόπο. Χαϊδεύει το Στεφάνι. Και κάνει το 2-0. Σειρά του Κώστα. Θα σας ακόμα πιο ψηλά. Μην καταβάλει το άγχος. Είναι κοντά, είναι κοντά. Τα χέρια αυτή τη στιγμή ζυγίζουν όσο ένα ψεύτικο ποδάρι από μολύβι. Το έχεις, το έχεις, χαλαρά. Περίμενε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Δεν σε πάει, γιατί δεν σε πάει το συγκεκριμένο άθλημα. Εμένα εγώ δεν σε πάει. Δεν σε πάει, το βλέπω δεν σε πάει. Ψυχραιμία. Σειρά της Ελένης. Καλά, Ελένη μου, πάρε το χρόνο σου, είναι παρασύρες από το κοινό. Πρέπει να απαντήσει η κόκκινη ομάδα. Πάμε, πάμε, δικό σου. Έχασε λίγο τα κέντρα της εκεί, Ελένη. Σειρά και πάλι για τον Λάμπρο, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής με 2 πόντους. Με ένα απαλό τρόπο κατευθύνει την μπάλα. Και την αφήνει και την αφήνει. Είναι από ζυμάρι, πραγματικά. Κώστας. Κώστας ο Σέρβος. Άστοχος αυτή τη φορά κάνει έρμπολ ο Κώστας. Καλά, ε. Σειρά της Έλενας, Έλενα. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Έτσι, παιδιά. Έλα, ρε φίλε. Σειρά της Ελένης. Χαλαρώστε λιγάκι, χαλαρώστε, πάρτε το χρόνο σας, δεν μας κυνηγάει κανείς. Δεν υπάρχει όριο χρόνου. Ελένη, πάμε. Τώρα γελίο που πω.
Ένα άτυπο μπάσιμο. Έκανε και δύο βήματα πριν σουτάρει. Ο ελαφροχέρης Λάμπρος. Έλα. Πάει Στεφάνη. Μακρύνει την μπάλα. Σειρά και πάλι για τον Κώστα, ο οποίος θυμίζει το παλιό κλασικό στυλ του Πάσπαλε. Σακωμένος με την μπασκέτα μέχρι στιγμής. Σειρά και πάλι για την Λίνα, το 2-0 παραμένει. Έλα πιο πίσω. Αποθεώνεται. Έλα, βάλτε αυτό. Ήρεμα. Έλα, δεν πέρα την κάτω. Προσπάθησε να ακολουθήσει τη μέθοδο του αλαφροχέρι Λάμπρου. Αλλάξω μπάλα. Άλλαξε μπάλα. Για ό,τι στυλ θέλετε, έτσι. Από κάτω προς τα πάνω, δεξιά, ραβέρσα. Τριπλό τόλουκ. Αμέ. Πλησιάζεις. Σειρά και πάρει για τον Λάμπρο. Παιχνίδια για ρά νεύρα. Θέλει χαλαρά, όπως τον πάπο. Λάπτη, τρίτη βολή. Λάμπρος Κωνσταντάρας, πρώτο σκόρ μέχρι στιγμής στο Palette Sport. Εδώ του My American. Χαλαρά, μωρό μου. Κωνστάς, με τσακισμένη ψυχολογία. Ψάχνει μία επιτυχημένη βολή, η οποία θα του δώσει φτερά. Τη δύναμη, πρόσεχε. Η Έλενα όλο χαράδες και παίζει μπίλα. Τη δύναμη, έλα. Μπράβο! Έχει για την πλέον ομάδα. Πραγματικά, το βάρος που νιώθουν αυτά τα χέρια αυτή τη στιγμή της Ελένης, δεν θα ήθελα να το νιώσω. Χρειάζεται μία απάντηση, όποιος τι θέλεις. Άτυχη Ελένη σε αυτό το σημείο. Μια βολή η οποία φάνηκε ότι θα καταλήξει μέσα. Σειρά για τον Λόμπρα Κωνσταντάρα. Στεφάνη και έξω. Αν θες που είναι λίγο πιο πίσω, δεν ανακλείς. Η ομάδα δεν συνεχίζει αυτό το πετυχημένο σερί. Σειρά για τον Κώστα. Έλα, μωρό μου. Κοντά ο Κώστας φαίνεται να βρίσκει το δικό του προσωπικό στυλ. Αν θες, έλα λίγο πιο πίσω. Και μέσα. 5-0. Πραγματικά τα ουρλιαχτά της Έλενας σκίζουν τον αέρα του Βελιγραδίου. Έλα ρε. Η Γκίνια συνεχίζεται. Γκίνια. Για την κόκκινη ομάδα. Γκίνια. 5-0. Για να κάνει ένα δικό του προσωπικό ρεκόρ ο Λάμπρος. Σειρά και από Κώστα. Σωστά, πρέπει να δοκιμάσεις ένα διαφορετικό στυλ βολών. Αυτό είναι μέσα όμως τίποτε. Πάμε. Ουρλιάζει. Δεν έχω αφήσει καλάθι. Μοιάζει σαν τρυποκάριδο στην περίοδο της αναπαραγωγής. Η άνοιξη. Τι είναι. Έτω το πρώτο καλάθι. Έσπασε το ρόδι για την κόκκινη ομάδα. Έγινε λοιπόν αυτό που περιμέναμε τόση ώρα. Η οπαδή της κόκκινης ομάδας. 6-1. Μία απάντηση επιτέλους. Σειρά και πάλι για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Για δοκιμασέτε έτσι να το ρίξεις. Δοκιμασέ το στήθος. Να δούμε. Αυτή η απάντηση ήρθε νωρίς, ήρθε αργά. Θα το δείξει η μπασκετική ιστορία. Κώστας Πάσπαλιε. Μου έλεγα στενά τη φωτιά. Συνεχίζει τη μάχη του με το ταμπλό και τα Στεφάνια. Έλα, πάμε. Έρχεται η κοροπηδητή Έλενα. Δεν χάνει βολή η Έλενα. 7-1 το σκορ, παίρνει διαστάσεις. Τι γίνεται. Μακδευτικούς εξυπηρικούς δράματος. Έτοιμη η Ελένη. Έχονται σκάουτερς. Προσπάθησε με τον ίδιο τρόπο η Ελένη με ταμπλό να πετύχει άλλη μια βολή. Επιστροφή για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Έλα. 7-1 το σκορ για την πλέον ομάδα. Όχι. Βασανιστικά και αργά καταλήγει έξω η μπάλα. Γκίνια, γκίνια. Ψάχνει μια καλή βολή. Μια καλή βολή που θα τον ανεβάσει. Παραλίγο να την πετύχει, δυστυχώς. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα σήμερα. Γιατί μου κλέβεις την μπάλα μου. Στροφή για την Χάιντι των γηπέδων. Έλα πάμε, όπως ξέρεις. Α,
Ελένη, έδωσες μία φορά την απάντηση. Πρέπει να το ξανακάνεις για να κρατήσεις την κόκκινη ομάδα ζωντανή. Τα ένα παίρνει την κλασική φορά. Η Ελένη σουτάρει σχεδόν ένα μέτρο πίσω από την αυτοκίνηση. Η Ελένη σουτάρει τρίποντο κανονικά. Πρέπει να μετρήσει παραπάνω. Σαν το Ρομπέρτο Κάρλος πριν από φάουλ. Δεν με θέλει. Είσαι ένας! Έστωθος 8-1! 8-1! Τίποτα. Δεν έχει καθορίσει ακόμη το αποτέλεσμα. Σειρά για τον Κώστα που ψάχνει μία επιτυχημένη βολή. Όχι. Δυστυχώς. Είμαι καινή, είμαι καινή. Είμαι καινή. Μαϊμουδάκι. Έχω τσακωθεί με την... Έλενα, έτσι για άλλη μία βολή. Πάμε. Μέσα. Κομπά. Τον πήρε ψηλά τον Αμανέ. Τον πήρα ψηλά. Πολύ ψηλά τον πήρε τον Αμανέ. Σειρά για την Ελένη, η οποία αρέσει και εδώ στο να σουτάρει από μακριά. Όχι. Δεν με θέλει. Άστοχη. Τουλάχιστον είσαι πρώτη σκόρερ της ομάδας σου. Με έναν πόντο. Λάβος Κωνσταντάρα. Έλα. Για το 9, για να δούμε το καταφέρει. Oh. Αδύναμη βολή μετά από τόση προσπάθεια με τα μπαλάκια. Λογικό να έχει χάσει κάποιες δυνάμεις. Έχει συνηθίσει με το πίσω σύστημα. Κώστα, αυτή είναι η βολή, το νιώθω. Πάμε. Έλα, αγάπη μου. Χαλαρά. Ο Σάλος Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Σάλος Αργύρης Καπούρης. Το ένιωθες. Στα χέρια αυτού του αγαθού γίγαντα κρυρώταν η τύχη της κόκκινης ομάδας. Αναπτυρώνει το ηθικό της. Έλα, αγαπούλα μου, έλα πάμε 9. Έλα, ένα LeBron James. Χαλαρά. Ο Σάλος Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Σάλος Αργύρης Καπούρης. Το ένιωθες. Στα χέρια αυτού του αγαθού γίγαντα κρυρώταν η τύχη της κόκκινης ομάδας. Αναπτυρώνει το ηθικό της. Έλα, αγαπούλα μου, έλα πάμε 9. Έλα, ένα LeBron James. Χαλαρά, ωραία. Να το 9. Μία ανάσα πριν τη νίκη η μπλε ομάδα. Από εδώ και πέρα κάθε βολή που θα κάνει η μπλε ομάδα είναι match point. Θα τη στείλει αν επιτευχθεί στο μεγάλο τελικό της εβδομάδας, ναι, όπου εκεί θα διεκδικεί στο μεγάλο μας δώρο. Ελένη, η απάντησή σου... Μας έχουν πάει λάθαμα. Πρέπει να γίνει τώρα. Πάμε. Ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Πάμε. Στυχώς, ιστορική ευκαιρία για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να καθαρίσει το παιχνίδι. Έλα, πάμε. Μια βολή την οποία παρακολουθούν όλοι οι σκάουτερ του εξωτερικού. Η μπλε ομάδα είναι νικήτρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να περάσατε τέλεια. Κώστα μου, δεν μας πήγε το μπάσκετ. Φιλιούτε, αγκαλιάζονται. Μεγάλες μπασκετικές στιγμές συγκίνησης στο My Merkel. Ευχαριστούμε πολύ. Λάμπρος και Έλενα, Έλενα και Λάμπρος. Θα τους ξαναδούμε. Θα τους ξαναδούμε πάλι στο τέλος εβδομάδας. Όπου θα διεκδικήσουν το μεγάλο μας έβολο, το Πεζό 2008. Αυτές είναι μαγικές στιγμές. Μαγικές στιγμές αθλητισμού, κύριοι! Συγκινητικό! Το My American διδάσκει αθλητισμό, διδάσκει ήθος! Αυτό ήταν, θα πούμε πάλι αύριο! Καλά αυτό τώρα, θα τις κάσω. Ha ha ha!